Κοντά μας έχουμε τον κύριο Λιολάκη, τον πρόεδρο Κατοικού Κέντρου Ρεθύμνου. Κύριε Λιολάκη, καλησπέρα σας από το Ηράκλειο. Καλησπέρα κύριε Κουματάκη, καλησπέρα και στους τηλεθεατές. Λοιπόν, από ό,τι μαθαίνουμε, έχει ξεκινήσει για τα καλά η τουριστική σεζόν, αλλά φαντάζομαι και για εσάς αλλά και για πολλοί κόσμο στο επίκεντρο βρίσκεται ο εργαζόμενος, ο υπάλληλος, αυτός που συνήθως την καλοκαιρινή σεζόν τραβάει τα μύρια όσα. Οι περισσότεροι βεβαίως, η πλειονότητα των εργαζομένων και αν μη τι άλλο γιατί διαβάζω πολλά δημοσιεύματα που αφορούν το Ρέθυμνο, έχουμε στοιχεία μαύρης εργασίας, έχουμε στοιχεία δήλωτης εργασίας και βεβαίως εργαζόμενοι λάστιχο και εσείς είστε νομίζω αυτοί οι οποίοι αναδεικνύετε το θέμα και βρίσκεστε στο πλευρό του κάθε εργαζόμενου. Θέλω το σχολείο σας. Είναι δυστυχώς ένα γεγονός, ένα θλιβερό γεγονός ότι οι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα και στα ξενοδοχεία γενικά της πόλης μας πληρώνει το μάρμαρο αυτό που λέμε τουριστικής σεζόν. Βλέπουν μπροστά τους συνθήκες εργασίας οι οποίες δεν τους εξασφαλίζει ουσιαστικά τίποτα. Αν και υπάρχει ενισχύει η κλαδική σύμβαση εργασίας των ξενοδοχοπαλλήλων γίνεται όχι κατά ένα ικανοποιητικό ποσοστό αποδεκτεί από τους ξενοδόχους, ούτως ώστε ο τουριστικός κλάδος και γενικά οι εργαζόμενοι που ασχολούνται με αυτό βρίσκονται σε πολύ δυσμενείς συνθήκες. Δεν ξέρω αν έχουμε κάποιο θέμα με τον ήχο του κυρίου Λιολάκη. Αν μπορούμε να έχω μια επιστροφή, ακούω δύο φορές. Θα το φτιάξουμε κύριε Λιολάκη, γι' αυτό είμαστε εδώ, για το διορθώσουμε και να συνεχίσουμε σωστά την συζήτησή μας. Ωστόσο, δεν ξέρω τώρα αν με ακούτε, πάντως θέλω να μου πείτε γιατί σας... Σας ακούω καλά. Σας διάβαζα πρόσφατα κάποιες δικές σας δηλώσεις που είχαν να κάνουν και με το Σώμα των Επιθεωρητών Εργασίας. Δηλαδή, από τη μία βλέπουμε ανθρώπους να δουλεύουν στο μεροκάματο και σε ξενοδοχεία και υπερορίες και να μην πληρώνονται και να καταγγέλλεται όλο αυτό το όργιο έτσι, της κατάστασης που έχει δημιουργηθεί σε εργασιακούς χώρους. Από την άλλη, ωστόσο, βλέπουμε ότι υπάρχουν πολύ λίγοι επιθεωρητές και μάλιστα δεν ξέρω, νομίζω περιμένατε δύο προσλήψεις που νομίζω θα ήταν καταπραϊντικές το πρόβλημα το οποίο βιώνεται εκεί στο Ρέθυμνο, αλλά δεν ξέρω αν έχουν προχωρήσει. Πέρυσι τέτοια περίοδο θυμάμαι χαρακτηριστικά ότι κινδύνευε να κλείσει με οριστικό κλείσιμο το γραφείο της Επιθεώρησης Εργασίας Ρεθύμνου. Τότε λοιπόν είχαμε κινήσει ό,τι ήταν ανθρωπίνως δυνατόν. Μιλήσαμε ακόμα και με τον Γενικό Γραμματέα της Επιθεώρησης Εργασίας στην Αθήνα, ο οποίος πέρυσι, τέτοια εποχή, αν ήταν τον Ιούλιο, δεν θυμάμαι ακριβώς καλά, μου είχε υποσχεθεί ότι με τις μετακινήσεις των δημοσίων υπαλλήλων θα στελεχωθεί με ένα επιπλέον άτομο η επιθεώρηση εργασίας Ρεθύμνου, αλλά και από μέσω διαχωρισμού ΑΣΕΠ θα διοριζόταν άλλος ένας. Δηλαδή, συνολικά, από τους δύο που είχαμε, θα γινόταν τέσσερις. Και θα ήταν μια ανάσα για μας, εν μέσω τουριστικής περίοδου, της περσινής. Βέβαια, αυτό έχει μείνει μόνο στα λόγια και μόνο στις υποσχέσεις. Επιπλέον επιθεωρητές δεν έχουν έρθει. Το μόνο ενθαρρυντικό είναι, όπως και κάθε χρόνο, ότι κατεβαίνουν ειδικά κλιμάκια από την Αθήνα και με συνεργασία με το Εργατικό Κέντρο κάνουμε ελέγχους σε τακτά χρονικά διαστήματα, δηλαδή κατεβαίνουν βέβαια για 4-5 μέρες κάθε φορά και γίνονται αρκετοί ελέγχοι και βεβαιώνονται αρκετά πρόστιμα, ούτως ώστε μήπως θορυβηθούν λίγο οι εργοδότες και θορυβηθούν. Για τι είδους παραβάσεις, κύριε Λιολάκη, μιλάμε, γιατί ναι μεν καλό είναι να γίνονται κάποιες επίσημες καταγγελίες, αλλά όταν υπάρχει και το πρόστιμο το οποίο τελικά έρχεται στους αυτούς που παρανομούν, και απευθύνομαι βεβαίως σε επιχειρηματίες, για τι είδους μορφές καταγγελιών μιλάμε. Συνήθως, όσο επιτοπλίστων είναι η αδήλωτη εργασία, η εργασία
εκτός ωραρίου, ας πούμε, να μην είναι δηλωμένοι στους καταλόγους της... με συγχωρείτε, απλώς με τον ήχο έχω ένα θέμα αυτή τη στιγμή, ότι οι εργαζόμενοι δουλεύουν πέρα του ωραρίου τους, με διάφορους... βρίσκουν διάφορους προφάσεις, ότι και καλά ότι ήρθα λίγο πιο νωρίτερα, λίγο πιο αργότερα, φεύγω λίγο πιο αργότερα ή τέλος πάντων κάτι τέτοια, και δεν δηλώνονται όπως πρέπει στο εργάνη, και έχει ως αποτέλεσμα αυτό, όταν ο επιθεωρητής φτάσει και κάνει τον έλεγχο και βρει τον εργαζόμενο να εργάζεται μέσα στο εν λόγω κατάστημα, να βεβαιώνει την παράβαση. Είναι ένα αρκετά μεγάλο ποσό, ξεπερνάει τις 10.000 ευρώ ανά περίπτωση. Βέβαια, μετά από διαβουλεύσεις που υπήρχαν που με το Υπουργείο και με την επιθεώρηση εργασίας, αυτό το ποσό θα μπορεί ο εργοδότης είτε να το πληρώσει, όπως είναι υποχρεωμένος, είτε να προσλάβει για τουλάχιστον ένα χρόνο με πλήρης απασχόληση τον συγκεκριμένο εργαζόμενο, για να του μειωθεί σε ένα μεγάλο ποσοστό. Ακριβώς τα ποσοστά δεν τα θυμάμαι αυτή τη στιγμή, αλλά τέλος πάντων υπάρχει κάποια διευθέτηση σε αυτό το θέμα. Μάλιστα. Κρατάμε το γεγονός ότι σε μια τουριστική σεζόν, μια τουριστική περίοδο, που όπως σε κάθε πόλη οποιασδήποτε της περιφερειακής ενότητας του Ηρακλείου έχουμε αυξημένα ποσοστά, ας ελπίσουμε τουλάχιστον από τη στιγμή που βρίσκεται το εργατικό κέντρο Ρεθύμνου στο πλευρό των εργαζομένων, θα υπάρξει η ανάλογη ανταπόκριση και από εσάς αλλά και από όλους αυτούς τους εργαζόμενους που τελικά βιώνουν ένα καθημερινό γολγοθά στις επιχειρήσεις τους. Κρατάμε αυτό, κρατάμε ότι ενδεχομένως να έχουμε και νέες προσλήψεις επιθεωρητών εργασίας, αμήν και πότε, φαντάζομαι, κύριε Λιολάκη. Και φεύγοντας από αυτό το θέμα, θα ήθελα να σας πάω σε μια είδηση που μας ήρθε εδώ πριν από 2-3 ημέρες και αφορούσε βεβαίως τον σοβαρό τραυματισμό ενός ατόμου, ενός 17χρονου ανθρώπου εκεί στο Ρέθυμνο, το οποίο περιστατικό συνέβη κατά τη διάρκεια της εργασίας του, ο οποίος δούλευε delivery σε κάποιο ψητοπολείο της περιοχής. Δεν ξέρω αν έχετε νεότερα για την υγεία του και αν τελικά ακόμα και αυτή η μάστιγα των ατυχημάτων σταματήσει, γιατί πολλά έχουμε ακούσει για όλη τη χώρα αναφορικά με αυτούς τους ανθρώπους. Και εγώ το έμαθα από τα site και από τα κανάλια το συγκεκριμένο γεγονός. Είναι ένα θλιβερό γεγονός, είναι σε ένα κλάδο ο οποίος μαστίζεται καθημερινά με τέτοιου είδους ατυχήματα που καμιά φορά έχουν και ολέθριες συνέπειες. Είναι ένας κλάδος, λοιπόν, η διανομής φαγητού και καφέδων γενικότερα, που αντιμετωπίζει τρομερό πρόβλημα και σε θέματα ασφάλειας και σε θέματα υγιεινής και σε θέματα μαύρης και αδήλωτης εργασίας. Ουσιαστικά έχει ληφθεί σαν συγκεκριμένη εργασία σαν part-time εργασία. Ενώ δεν πρέπει να λαμβάνεται από αυτή τη σκοπιά. Δυστυχώς, οι εργοδότες τους δεν τους παρέχουν τα απαραίτητα εφόδια ούτως ώστε για την υγιεινή και την ασφάλεια, και δυστυχώς έχουμε αυτά τα αποτελέσματα. Εμείς φωνάζουμε, παρόλο που στον Ρέθυμνο δεν έχουμε κάποιο σωματείο γεγραμμένο στο εργατικό κέντρο που να αφορά αυτό τον κλάδο, παρά μόνο μέσω των ιδιωτικών υπαλλήλων, όσοι μπορούν να έρθουν να ζητήσουν στήριξη. Αλλά παρόλα αυτά θα ήθελα κάποια στιγμή να δημιουργηθεί, και είμαστε και κινόμαστε προς αυτή την κατεύθυνση, να δημιουργηθεί κάποιο κλαδικό σωματείο στο εργατικό κέντρο, ούτως ώστε εκεί πέρα να μαζεύονται όλοι οι εργαζόμενοι, να μας λένε αμέσως, σε πρώτο χρόνο, τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν για το νομό του Ρεθύμνου, ούτως ώστε να επεμβαίνουμε. Στο συγκεκριμένο θέμα, πραγματικά, είναι, πέρα ότι είναι θλιβερό, ευτυχώς ο 17χρονος, παρόλο που είναι στην εντατική, είναι εν ζωή. Ελπίζω να μην θρηνήσουμε θύματα, όπως έχουμε δει σε άλλους νομούς της Κρήτης, και πραγματικά μας έχουν προβληματίσει πάρα πολύ σαν
σαν εργατικό κίνημα. Ας ελπίσουμε λοιπόν, κύριε Λιολάκη, ότι θα είναι και βεβαίως το τελευταίο έτσι θλιβερό περιστατικό που έρχεται στα αυτιά μας. Και βεβαίως να βγει και να είναι όλα καλά από την εντατική ο νεαρός. Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ που ήσασταν σήμερα εδώ στην παρέα μας, στην εκπομπή Κρήτη σήμερα. Καλή συνέχεια και αποχαιρετώντας εμείς. Να είστε καλά και εσείς, κύριε Κουμαντάκη.